Είναι μια μέρα όντως δύσκολη. Έχουμε και αντίπαλο όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά και τον καιρό. Βέβαια, οι συνάδελφοι λογιστές αυτόν τον καύσωνα τον ζουν καθημερινά μέσα στα γραφεία τους το τελευταίο καιρό, με όλες αυτές τις εξελίξεις και τις νομοθετήσεις που υπάρχουν, τόσο με τις πλατφόρμες που κάθε μέρα ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, είτε αυτές λέγονται My Data, είτε ψηφιακή κάρτα εργασίας, είτε χίλια δύο άλλες πλατφόρμες που εξυπηρετούν την καθημερινότητα του πολίτη και που δυστυχώς αυτή η καθημερινότητα έχει μεταφερθεί στις πλάτες της δικές μας και όχι όπως θα έπρεπε σε υπηρεσίες του ίδιου του κράτους. Βεβαίως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα ως κλάδος πάρα πολλά προβλήματα και το κυριότερο κατά τη γνώμη μας είναι η γενική κατεύθυνση που υπάρχει τόσο από μεριάς της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι μικρομεσαίοι και αυτοαπασχολούμενοι είμαστε πάρα πολλοί. Επομένως, λοιπόν, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να μειωθούμε. Και νομίζουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση, ένα από τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί η κυβέρνηση είναι και οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, είναι και οι ασφυκτικές προθεσμίες που έχουμε στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Προθεσμίες που ειδικά φέτος είναι πολύ μικρότερες από κάθε άλλη φορά. Τις προηγούμενες χρονιές συνήθως το σύστημα άνοιγε περί τα τέλη Μαρτίου και έκλεινε περί τα τέλη Αυγούστου. Φέτος λοιπόν είχαμε και ένα μήνα καθυστέρηση, δηλαδή ανοίξαν 25 Απριλίου. Τα νομικά πρόσωπα λήγουν, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων των νομικών προσώπων των εταιριών έτσι γενικά, λήγουν στις 28 Ιουνίου. Πέρα από αυτά έχουμε και την καινοτομία φέτος, μια σειρά δηλώσεις κυρίως μισθωτών και συνταξιούχων να είναι προσυγκυρωμένες και οι οποίες θα κλειδώσουν την 1η Ιουλίου με μια σειρά προβλήματα που έχουν αυτές. Εμείς λέμε το εξής, ότι σήμερα η προτεραιότητά μας είναι και η υγεία μας, η δική μας, των οικογενειών μας, των συνεργατών μας. Δεν είναι ούτε τα προαπαιτούμενα που θέτουν οι θεσμοί, ούτε η δημιουργία φορολογικών πλεονασμάτων. Η ζωή μας έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από τα ποσοστά του κέρδους μιας χούφτας μεγάλων επιχειρήσεων ή η έγκαιρη ίσπραξη των φόρων από το κράτος. Αυτά είναι υποθέσεις, είναι δουλειά αλλωνών, δεν είναι δική μας. Εμείς θέλουμε να δουλεύουμε με φυσιολογικούς ανθρώπινους ρυθμούς που αποδεδειγμένα είναι πολύ πιο γρήγοροι και αποδοτικοί από τους ρυθμούς της δημόσιας διοίκησης. Ζητάμε επιπλέον ο μήνας Αύγουστος να είναι μήνας ξεκούρασης για μας και τις οικογένειές μας χωρίς δηλωτικές υποχρεώσεις. Η ΕΦΕΑ εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις όχι μόνο για το διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αλλά για το σύνολο των φορολογικών θυμάτων που απασχολούν τον κλάδο. Η πορεία της ΕΦΕΑ, εκφράζοντας και τη διάθεση των αυτοαπασχολούμενων λογιστών, έχει επιλέξει το δρόμο του αγώνα ως κυρίαρχο μέσο διεκδίκησης για την επίλυση των προβλημάτων. Για το σκοπό αυτό, διοργανώνουμε αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Καραγκιόργης Σερβίας 5. Συγγνώμη, Νίκης 5-7. Επιπλέον η ΕΦΕΑ έχει προχωρήσει έχει πάρει τις πρωτοβουλίες για τη σύσκεψη και έχει διοργανώσει 2 συσκέψεις πανελλαδικές το τελευταίο διάστημα και με άλλες ενώσεις και έχει έρθει επίσης σε επαφή και με δεκάδες συλλόγους, ενώσεις αυτοαπασχολουμένων και μισθωτών συναδέλφων μας. Αυτοαπασχολουμένων γενικώς, αλλά και μισθωτών συναδέλφων. Λοιπόν, το κείμενο που σας έχουμε διανύμει είναι νομίζω αναλυτικότατο και για τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες
υπάρχουν τεράστιες δυσλειτουργίες στο πρόγραμμα, στην εφαρμογή της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Λείπουν IBAN, δεν έχουν ανέβει στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να έχουν ανέβει, είτε από φορείς του δημοσίου, είτε από τράπεζες, είτε από άλλους φορείς, και οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο μας. Επίσης υπάρχει, ειδικά φέτος, και ο νόμος 5073 και από τον τεκμαρτό υπολογισμό του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος, που και εκεί ένας λόγος παραπάνω είναι ότι μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Τι ζητάμε? Ζητάμε καταρχήν να υπάρχει παράταση για την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων, φυσικών και νομικών προσώπων, τουλάχιστον έως τις 39. Το μήνα Αύγουστο οι δηλωτικές υποχρεώσεις, οι τρέχουσα δουλειά δηλαδή, που είναι ΦΠΑ, φόρους μισθωτών κτλ., να παρατείνονται έως τις 15/9 για να δίδεται η δυνατότητα της ξεκούρασης στο λογιστή φοροτεχνικό. Και τρίτο, οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων, που το Υπουργείο θέλει να υποβάλλονται αυτόματα, αυτές να υποβάλλονται αυτόματα μετά τη λήξη των όποιων προθεσμιών καθορίζονται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα του Υπουργείου, λέει ότι λήγουν οι δηλώσεις φυσικών προσώπων 26 Ιουλίου. Οκ, ας τις κλειδώσει τις 27. Δεν είναι ανάγκη να τις κλειδώσει την 1η του Ιούλη και μετά πρέπει να κάνουμε τροποποιητικές. Ή όποτε, εν πάση περιπτώσει, αν εισακουστεί και το αίτημά μας για παράταση, μετά τη λήξη της όποιας παράτασης. Για τα υπόλοιπα ζητήματα τα έχουμε ξανααναφερθεί, για τα μαϊντάτα, για τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν εκεί, όπως και για το εργάνι 2. Τι ζητάμε? Να υπάρχει αποστολή στην ΑΔΕ μόνο των εσόδων. Να μην υπάρχει κανένα κλείδωμα των δηλώσεων ΦΠΑ, των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και του εισοδήματος, και να γίνονται και να υποβάλλονται τα δεδομένα αυτά, οι δηλώσεις, με βάση τα δεδομένα των βιβλίων. Να ανακληθεί η απόφαση 1020. Με το 4557. Ο 4557 είναι ένα νομοθέτημα που έχει ψηφιστεί από το 2018, το οποίο έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι το Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων, που θα μπορούσε αυτό να ενημερώνεται απευθείας από το ΓΕΜΗ ή από την ίδια τη ΔΟΗ. Είναι μια πλατφόρμα της ΔΟΗ που δεν ενημερώνει η πλατφόρμα της ΔΟΗ ποιος είναι μέτοχος, εταίρος, ας πούμε, σε μια ομόρφη εταιρεία, σε μια ΙΚΕ, να ενημερώνεται αυτόματα, και εκεί υπάρχουν τεράστια πρόστιμα για εντελώς τυπικούς λόγους. Και το άλλο είναι η δέουσα επιμέλεια, όπου ο λογιστής θα πρέπει να κάνει τον τέντεκτη βεντός εισαγωγικών για να δει αν προκύπτει από τα στοιχεία που το προσκομίζει ένας φορολογούμενος, εάν είναι πραγματικά ή όχι. Που δεν νομίζουμε ότι είναι δουλειά αυτή του λογιστή, και τη στιγμή κατά την οποία προκύπτουν αυτά τα δεδομένα από μια σειρά άλλα στοιχεία τα οποία έχει το ίδιο το κράτος. Θα σας πούν και οι συνάδελφοι στη συνέχεια, απαντώντας ενδεχομένως σε ερωτήσεις, να κάνουν μια μεγαλύτερη ανάλυση. Και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που το συζητάγαμε και εδώ στο διάλειμμα, στην αρχή εδώ, είναι το δικαίωμα στην ασθένεια. Το δικαίωμα να μπορεί ένας αυτοαπασχολούμενος λογιστής να ασθενήσει. Γιατί το βάζουμε αυτό? Γιατί οι υποχρεώσεις δεν σταματάνε, δηλαδή η υποχρέωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, παρακρατουμένων φόρων κτλ. Δεν σταματάνε, και εκεί τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά, εξοδοτικά θα έλεγα, για την εκπρόθεσμη υποβολή, που στην πράξη βαρύνουν τον λογιστή. Ένας λογιστής μπορεί να υποβάλει κάθε μήνα εκατοντάδες δηλώσεις, και η μη υποβολή τους ή μη έγκαιρη υποβολή τους, εν πάση περιπτώσει, επιβαρύνει με 250 ή και 500 ευρώ, επιβαρύνεται με κάθε δήλωση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία
πολύ ατελή νομοθέτηση της ασθένειας με το 5042 που δεν μας καλύπτει. Περιπτώσεις που η νοσηλεία σε νοσοκομείο είναι μικρότερη των 3 ημερών όπως προβλέπει ο νόμος. Περιπτώσεις που υπάρχει ατύχημα, που δυσκολεύεται η μετακίνηση ή υπάρχουν άλλου είδους ιατρικές πράξεις όπως χημειοθεραπείες οι οποίες γίνονται εκτός νοσοκομείου και αλλά παρόλα αυτά ο λογιστής δεν μπορεί να πάει στην δουλειά του, δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τη μητρότητα, που σήμερα προβλέπεται και με βάση τον νόμο το 542 η εφαρμογή του οποίου δεν υπάρχει ακόμα γιατί δεν έχει βγει η εγκύκλειος, προβλέπεται αναστολή μόνο για ένα μήνα. Δηλαδή γέννησε μια κυρία, ας πούμε ξέρω εγώ, στις 20 του μήνα, καλύπτεται μόνο για το μήνα αυτόν και και υποχρεώσεις της πάνω τον επόμενο μήνα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα αυτά βαρύνουν πάρα πολύ τον κλάδο. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει πραγματική νομοθέτηση της ασθένειας με βάση τις ιατρικές βεβαιώσεις και τα ιατρικά πρωτόκολλα. Επιπλέον, για το διάστημα ασθένειας ή λοχίας, να υπάρχει χορήγηση του επιδόματος της ασθένειας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας μισθός, ο κατώτατος μισθός, και η απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές χωρίς απώλεια δικαιωμάτων. Εμείς αυτά είχαμε να ουσιάσουμε, αυτά είναι σε περίληψη τα αιτήματα. Φυσικά υπάρχουν και άλλα αιτήματα τα οποία, πώς το λένε, τα οποία δεν τα απεμπολούμε, όπως είναι η διεκδίκηση του αφορολόγητου, η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, η δίκαιη φορολόγηση, το χτύπημα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας, προστασία της πρώτης κατοικίας, η ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας και παιδείας και πολλά άλλα, τα οποία συνεχίζουν να είναι στις προτεραιότητές μας. Αυτά τα οποία αναπτύξαμε σήμερα είναι η αιχμή των αιτημάτων, τα άμεσα, τα οποία διεκδικούμε και πρέπει και ζητούμε τη συμπαράσταση και άλλων φορέων στην δικαίωσή τους.